dann werden wir über das Thema Türkei, unsere Beziehungen zur Türkei sprechen. Hier spielt das Thema Zypern und Griechenland natürlich eine Rolle. Wir setzen uns dafür ein, Spannungen friedlich zu lösen. Die deutsche Ratspräsidentschaft hat hier auch viele Versuche unternommen. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Και για όποιον δεν κατάλαβε, η Μέρκελ, η μαμά Μέρκελ, έδωσε τη γραμμή. Ένα θέμα, λέει, τις σχέσεις μας με την Τουρκία είναι και αυτό που αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο. Ψηλά γράμματα, δεν έχει μεγάλη σημασία. Καλησπέρα, 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα. Τι καλό μήνα τώρα, κάθε μήνας που μπαίνει, δεν ξέρουμε τι μας φέρνει. Εν πάση περιπτώσει, είναι σε εξέλιξη η σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες, ενδεχομένως να έχουμε ένα θρίλερ. Υπάρχει διακοπή αυτή την ώρα, 45 λεπτών. Ο κύριος Μητσοτάκης κάνει κάποιες επαφές, συναντήσεις. Το παρασκήνιο οργιάζει, αν είναι πραγματικό και δεν είναι σκηνοθετημένο, με τις διαρροές εκατέρωθεν. Σημασία πάντως έχει ότι η κυρία Μέρκελ, όπως ακούσαμε στις δηλώσεις της, λέει θα τα βρούμε, μην ανησυχείτε, δεν είναι θέμα για να μας ανησυχεί η Ελλάδα και η Κύπρος. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και προϊονίζεται, μακάρι να διαψευστούμε, εγώ θα πω, αλλά μέχρι τώρα δυστυχώς έχουμε επιβεβαιωθεί στα χειρότερα. Καλησπερίζω τους συναδέλφους με τους οποίους θα τα δούμε όλα αυτά απόψε. Εδώ στο στούντιο ένα, λόγω των αποστάσεων που πρέπει να παίρνουμε λόγω του κορονοϊού, την Αμέλεια Αναστασάκη, καλό βράδυ σε όλους. Και τον Βασίλη Γραμμένο. Καλό μήνα στου Απαταχού Έλληνες. Στο στούντιο 2 καλησπέριζω τον Νίκο Μερτζάνη και τον Πάνο Μαυρίδη. Καλό μήνα και σε εσά. Και να συνδεθούμε και με την εφημερίδα Δημοκρατία μέσω Skype με τον διευθυντή της εφημερίδας, τον Δημήτρη Ριζούλη. Έχουμε τη σύνδεση έτοιμη. Εδώ είμαστε. Μας ακούει ο Δημήτρης Ριζούλης. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Καψόφ. Καλησπέρα, λοιπόν, από όλη την παρέα. Να ξεκινήσω από τον Δημήτρη Ριζούλη, που έχει ίσως και τα πιο φρέσκα, τα πιο τελευταία νέα. Τι έρχεται τώρα από τις Βρυξέλλες σε σχέση με την Σύνοδο Κορυφής και αυτά τα οποία θα πω δε ότι έχει μεσολαβήσει και η ανακοίνωση του Στόλτεμπεργκ στο ΝΑΤΟ, ότι επήλθε συμφωνία Ελλάδας-Τουρκίας για το λεγόμενο κόκκινο τηλέφωνο, αποκλιμάκωση των εντάσσεων. Σήμερα είναι μια μέρα σημαντική, από ό,τι φαίνεται, κύριε Καψαμπέλη, για τα εθνικά μας ζητήματα. Νομίζω ότι το σοβαρότερο όλων είναι η συμφωνία στο ΝΑΤΟ, αλλά θα έρθω μετά σε αυτό. Είμαστε σε εξέλιξη του τι θα συμβεί στη Σύνοδο Κορυφής. Δημοσιογραφικά, το κλισέ το δημοσιογραφικό που ακούγεται είναι νύχτα θρίλερ στις Βρυξέλλες και τα σχετικά. Εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός σε αυτούς τους τίτλους και σε αυτές τις εκτιμήσεις για δύο λόγους. Πρώτον, δεν περιμέναμε ότι εκεί δεν θα βρούμε τα πράγματα έτσι όπως τα θέλαμε. Δηλαδή, πιαστήκαμε στον ύπνο. Ή μήπως, όπως είπατε πριν, όλο αυτό είναι ένα θέατρο το οποίο παίζεται για να φανεί ότι αντιστεκόμαστε, ότι είμαστε δύσκολοι. Αλλά στο τέλος θα περάσουν και οι δικές μας θέσεις και κάπως θα επέλθει ένας συμβιβασμός. Είτε το ένα σενάριο είτε το άλλο δεν είναι καλό, γιατί αν πιαστήκαμε στον ύπνο και πήγαμε τόσο απροετοίμαστοι και τόσο στον κόσμο μας, νομίζοντας ότι θα κάνουμε ένα περίπατο και όλα θα είναι μια χαρά, σημαίνει ότι δεν προετοιμαστήκαμε σωστά ή δεν έχουμε σωστή εκτίμηση της κατάστασης που υπάρχει στην Ευρώπη. Άρα είναι πρόβλημα αυτό. Από την άλλη, εάν νομίζαμε ότι ήμασταν καλά προετοιμασμένοι και μας έσαν για ακόμα μια φορά παγίδα οι Γερμανοί, και αυτό είναι ένα πρόβλημα, που σημαίνει ότι η στάση που κρατήσαμε, η ήπια στάση που κρατήσαμε ως Ελλάδα την προηγούμενη περίοδο, ήταν επίσης ένα πολύ μεγάλο λάθος που έδωσε υπερβολικό αέρα και σιγουριά στους Γερμανούς να έρθουν σήμερα και να φέρουν τα πάνω κάτω. Γιατί τι έχει γίνει σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής, μέχρι στιγμής τουλάχιστον? Οι Γερμανοί όχι μόνο δεν κάνουν λόγο για κυρώσεις των Τούρκων, αλλά αντιθέτως τους προσφέρουν και πολύ σημαντικά δώρα. Και από εκεί που θα συζητούσαμε για την τιμωρία των Τούρκων ή την ενδυνάμει τιμωρία των Τούρκων στο μέλλον, εάν προκαλέσουν και πάλι, τώρα κουβεντιάζουμε και τους παρακαλάμε να συνεργαστούν με την Ευρώπη, να τους δώσουμε και λεφτά αν χρειαστεί, να τους κάνουμε δηλαδή όλα τα χατήρια. Αντί να πάμε σε καταδίκη των Τούρκων, πάμε σε μια δικαίωση, θα έλεγα, της τουρκικής προκλητικότητας και του Ερντογάν. Δηλαδή τώρα, σε αυτό το σημείο, τι θα ήταν αυτό που η ελληνική πλευρά θα την έκανε ικανοποιημένη από τη Σύνοδο?
σήμερα. Όταν λέμε καταδίκη, τι εννοούμε καταδίκη, τι περιμέναμε δηλαδή. Η αρχική θέση, το θυμίζω για να μην το ξεχνάμε, ναι. Γιατί είχαμε εδώ την παραβίαση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων από το όρο Τσουέιτ, που φαίνεται ότι την έχουν ξεχάσει στην κυβέρνηση. Η αρχική θέση ήταν ότι θα ζητήσουμε κυρώσεις και θα επιβληθούν κυρώσεις που δαγκώνουν. Αυτό το πήραμε πίσω, το κατάπιε η κυβέρνηση και στη συνέχεια έλεγε ναι, να περιγραφούν οι κυρώσεις και στο μέλλον να δούμε αν θα εφαρμοστούν. Θυμίζω ότι όλες οι τελευταίες παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού, οι δημόσιες δηλώσεις του έλεγαν ακριβώς αυτό. Ότι ναι, μεν δεν θέλουμε τώρα την επιβολή κυρώσεων γιατί μπαίνουμε σε μια διαδικασία διαλόγου, αλλά θέλουμε την περιγραφή ενός πλαισίου που θα λέει ότι θα υπάρχουν. Δεν θα το έχουμε, δεν θα το έχουμε αυτό απόψε. Το αρχικό κείμενο το οποίο διέρευσε δεν έχει καμία τέτοια αναφορά. Αντιθέτως, περιλαμβάνει αναφορές για ενεργοποίηση συνεργασιών, για χρηματοδοτήσεις προς την Τουρκία, για νέες συμφωνίες στο πλαίσιο του μεταναστευτικού και μάλιστα βάζει μέσα και μια πενταμερή για την Ανατολική Μεσόγειο, που δεν ξέρω αν αυτή είναι προς όφελος της δικής μας. Αυτό νομίζω το ζητούσε και η Τουρκία με κάποιο τρόπο. Ό,τι ζητούσε η Τουρκία το έχει υιοθετήσει η Γερμανία. Μάλιστα. Από αυτά που ζητούσαμε εμείς και οι Κύπροι δεν υιοθετήθηκε τίποτα. Γι' αυτό έχουμε αυτό το θρίλερ που θα δούμε αν είναι αληθινό ή θέατρο. Μάλιστα. Γιατί αντιδράει η ελληνική και η κυπριακή πλευρά. Είχαμε πριν μια διακοπή της Συνόδου για να τα πούνε κατηδίαν. Τελείωσε αυτή η κατηδίαν συνάντηση. Ξανάρχισε τώρα το δείπνο των ηγετών. Και περιμένουμε να δούμε αν η νέα συμβαστική πρόταση θα καλύψει όλες τις πλευρές. Να δούμε στο. Πάντως βλέπω κακές εξελίξεις σήμερα να μας έρχονται από τις Βρυξέλλες. Κακές. Βλέπω κακές εξελίξεις να μας έρχονται σήμερα από τις Βρυξέλλες. Να δούμε το προσχέδιο στο οποίο αναφερθήκαμε της Συνόδου Κορυφής. Ξαναλέω, είναι το προσχέδιο με όλη την επιφύλαξη που πρέπει να κρατάμε εν όψη του τελικού σχεδίου, γιατί γίνονται ήδη τα παζάρια. Αν γίνουν επικοδομητικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των ζητημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, τότε οι ηγέτες της ΕΕ συμφωνούν να ανοίξει μια θετική πολιτική ατζέντα ΕΕ Τουρκίας, με ιδιαίτερη έφαση στην επικαιροποίηση της Θελωνιακής Ένωσης και της διευκόλυνσης εμπορίου, όπως και για διάλογο σε υψηλό επίπεδο και συνέχεια στη συνεργασία για τα μεταναστευτικά θέματα σε συνάρτηση με τη Συμφωνία ΕΕ Τουρκίας του 2016. Το προσχέδιο ακόμα ζητά μια πολυμερή σύνοδο για την Ανατολική Μεσόγειο και καλωσορίζει τα πρόσφατα βήματα από Ελλάδα και Τουρκία για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Το κείμενο τονίζει ότι οι τουρκικές ενέργειες πρέπει να σταματήσουν και ζητά από την Άγκυρα να ξεκινήσει διάλογο με τη Λευκωσία για την επίλυση της διαφωνίας για τις θαλάσσιες ζώνες. Επίσης, το κείμενο στηρίζει την γρήγορη επανέναρξη διαπραγματεύσεων υπό τον ΟΗΕ για τη δημιουργία δικοινοτικής ομοσπονδίας στο νησί. Λοιπόν, πάω στους συναδέλφους μου. Η τελευταία πληροφορία πάντως που έρθει κύριε Καψαμπέλη πριν από λίγο είναι ότι έχει έρθει στο τραπέζι ένα δεύτερο κείμενο, λίγο διαφορετικό, δεν ξέρουμε ακριβώς ποιες είναι οι διαφορές από αυτό που μόλις διαβάσατε. Οι διαρροές που γίνονται από την κυβερνητική πλευρά είναι ότι είναι καλύτερο για τις ελληνικές θέσεις. Δεν ξέρω αν αυτό θα το δεχτούμε και να δούμε και τι αλλαγές θα έχει. Αλλά αν τόσο γρήγορα βρέθηκε χρυσή τομή, θα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και μάλλον θα μου ενισχύσει την άποψη περί θεάτρου που αναφέρατε εσείς στην αρχή. Πάντως, μέχρι στιγμής και πάω στους συναδέλφους μου, στο προσχέδιο που είδαμε, η λέξη κυρώσεις δεν υπάρχει ουδαμού. Μόνο για ενέργειες λέει, έτσι. Το ερώτημα είναι. Πιαστήκαμε στον ύπνο. Μάλιστα. Ή πήγαμε έτοιμοι να τα δώσουμε όλα. Γιατί το ένα έχει γίνει ή το άλλο. Αμέλεια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι απόψε διαδραματίζονται, γίνονται και υπάρχουν πυρετόδεις διαβουλεύσεις και διεργασίες εκεί στις Βρυξέλλες. Ένα σκληρό διπλωματικό πόκερ βρίσκεται σε εξέλιξη. Το θέμα είναι ότι από πολύ νωρίς το μεσημέρι υπήρχε μια διαρροή από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο ανέφερε ότι το draft το οποίο υπάρχει και θα κατατεθεί δεν εμπεριέχει μέσα καμία αναφορά στην Τουρκία και στην παραβατική της συμπεριφορά στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Οπότε από πολύ νωρίς ουσιαστικά οι περισσότεροι εκεί ξέραν τι θα γίνει. Ωστόσο, εάν κάποιος έβλεπε προσεκτικά τα βίντεο των προσερχόμενων ηγετών και έβλεπε τις δηλώσεις του, όπως για χαρακτηριστικά της Μέρκελ, η οποία από την αρχή προσερχόμενη τάχθηκε κατά των κυρώσεων, ο μόνος ο οποίος ουσιαστικά μίλησε για κυρώσεις και είπε ότι θα πρέπει να γίνουν κυρώσεις ήταν ο Αυστριακός καγκελάριος, κανείς άλλος.
Ωστόσο, αυτό που ήθελα να πω. Και ο Μακρόν. Και ο Μακρόν κάπως. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι από την αρχή η Τουρκία, και χθες και σήμερα, μέσω του Ακάρ και του Τσαβούσογλου, έκαναν πάλι σαφές τι θέλουν. Ο Ακάρ είπε ότι η Ελλάδα πρέπει να μειώσει τον εναέριο χώρο της στα 6 ναυτικά μίλια. Μίλησε για άλλη μια φορά για αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Ενώ Τσαβούσογλου, γιατί και θυμήθηκε βέβαια και το Καστελόριζο, ενώ Τσαβούσογλου μίλησε για μαξιμαλιστικές θέσεις της Ελλάδος. Μάλιστα, να δούμε ήξεραν στο πολύ σημείο καλά αυτό, όταν πήγαιναν εκεί όλοι, ναι, τι θα περίμεναν. Να δούμε στο σημείο αυτό, έχουμε τις δηλώσεις του Μακρόν. Να δούμε τις δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου. La solidarité à l'égard de la Grèce et de Chypre, et je veux être ici très clair, cette solidarité est non négociable. Quand un État membre de l'Union européenne est attaqué, menacé, lorsque ses eaux territoriales ne sont pas respectées, il est du devoir des Européens de se montrer solidaires. Et nous réitérons notre soutien à la Grèce et à Chypre. Θα πάω στον Πάνο Μαυρίδη τώρα για να τον να ρωτήσω. Να πω κάτι πριν ολοκληρώσω. Γρήγορα, μία κουβέντα. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο τραπέζι, διότι έχει πει ότι δεν πρόκειται να υπογράψει τίποτα αναφορικά με την Λευκορωσία, εάν δεν γίνει αναφορά και δεν επιβληθούν κυρώσεις σε ενδεχόμενη παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας. Και επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως όλα δείχνουν κάποιες τελευταίες πληροφορίες που έχουν φτάσει στα αυτιά μου, είναι ότι έχει καταθέσει συμβιβαστική πρόταση. Ναι, θα δούμε τη συμβιβαστική πρόταση. Εγώ θέλω να πάω στον Πάνο Μαυρίδη. Πάνω, άκουσες και τον Δημήτρη Ριζούλη με βάση και την τελευταία εικόνα. Ναι. Μία πληροφορία ακόμα που μας ήρθε μόλις τώρα. Φαίνεται ότι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο μπαίνει στο τραπέζι από την πλευρά της Κύπρου πλην των κυρώσεων, που μάλλον τώρα οι κυρώσεις έρχονται σε δεύτερη μοίρα μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, η αντίδραση η σοβαρή των Κυπρίων είναι σε αυτή την περιφερειακή διάσκεψη, έτσι όπως την περιγράφει μέσα το αρχικό κείμενο συμπερασμάτων. Δεν δέχονται αυτή τη διάσκεψη οι Κύπροι, διότι δεν ξεκαθαρίζεται ότι δεν θα μετέχει η πλευρά των Τουρκοκυπρίων. Αυτό είναι κόκκινη γραμμή. Οι Γερμανοί θέλουν και τους Τουρκοκύπριους στο τραπέζι. Γιατί ακριβώς είναι αίτημα της Τουρκίας και τοποθέτηση της Τουρκίας εδώ και ημέρες αυτό. Και υποβαθμίζεται η οντότητα, η κρατική οντότητα της Κύπρου. Ακριβώς. Πάνω Μαυρίδη, το ερώτημα που ετέθη τώρα εδώ στο τραπέζι με βάση και την εικόνα που υπάρχει την τελευταία είναι ότι στην καλύτερη περίπτωση θα έχουμε κακές εξελίξεις. Δηλαδή δεν παίρνουμε κυρώσεις ούτε καν από ό,τι φαίνεται αναφορά σε κυρώσεις. Και το ερώτημα που έθεσε και ο Δημήτρης Ριζούλης είναι πήγαμε απροετοίμαστοι ή τα είχαμε δώσει όλα. Καταρχήν θα ξεκινήσω και θα πω ότι κάθε σύνοδος κορυφής το έχουμε ζήσει χρόνια τώρα. Όλα τα χρόνια που παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις λόγω του επαγγέλματός μας, πάντα πριν από το κείμενο των συμπερασμάτων υπάρχει αυτή η δραματουργία. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό που συναντάμε, άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει συνηθίσει και έχει επιβιώσει και έχει προχωρήσει μέσα από τέτοιους συμβιβασμούς. Άρα, ο συμβιβασμός ο οποίος συζητάμε τώρα είναι εκ των όνων κάνευ, γίνεται πάντα. Ναι, τι περιμένουμε λοιπόν, γιατί η κυρία Μέρκελ είπε ένα θεματάκι είναι Ελλάδα και Κύπρος, θα το ξεπεράσουμε. Δεύτερον, η Μέρκελ η οποία έχει την Προεδρία αυτή την περίοδο παίζει ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα σαν ηγέτης μιας μεγάλης ευρωπαϊκής δύναμης, η οποία διαπιστωμένα έχει αδυναμίες σε ό,τι αφορά στη διπλωματία της. Αυτό λοιπόν η Μέρκελ θέλει να το αλλάξει και θέλει να προωθήσει μία λύση με διπλωματικό τρόπο. Και προφανώς όταν επιτελεί ένα τέτοιο ρόλο πρέπει να συνυπολογίσει δύο πράγματα. Αφενός μεν ότι πρέπει να δηλώσει έμπρακτα την αλληλεγγύη της προς την ελληνική πλευρά. Έμπρακτα. Έμπρακτα. Δηλαδή το έμπρακτο εδώ ποιο ήταν. Θα το δούμε στο κείμενο των συμπερασμάτων. Και το δεύτερο είναι να αντιμετωπίσει ένα υπαρκτό πρόβλημα το οποίο δημιουργεί ο τουρκικός εκβιασμός και αφορά στο λαθρομεταναστευτικό, στο μεταναστευτικό γενικότερα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Ευρώπη συνολικά και πρέπει μάλιστα, να το διαχειριστεί. Πάνω, μην κάνουμε ανάλυση τι αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Εμείς τι περιμένουμε απόψε. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να δεχτώ σε καμία περίπτωση την εσύ τι περιμένεις, την δηλαδή, ανάλυση, τι θα ήθελες απόψε να βγει. Την ανάλυση του φίλου μου, του Δημήτρη του Ριζούλη, και το ερώτημα που έθεσε εάν πήγαμε απροετοίμαστοι ή αν πιαστήκαμε στον ύπνο. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ σε καμία περίπτωση.
Υπάρχει μια έντονη διπλωματική κινητικότητα. Το γεγονός ότι η Γαλλία συμπράττει και βρίσκεται στις δικές μας θέσεις είναι ξεκάθαρο. Άρα λοιπόν εδώ πέρα και σε ό,τι αφορά στις κυρώσεις, οι κυρώσεις... Αν μου επιτρέπεις όμως, ήρθε ένα κείμενο που είναι 100-0 υπέρ των Τούρκων. Εντάξει, εγώ δεν χρησιμοποιώ ποδοσφαιρικούς όρους όταν μιλάω για τέτοια θέματα. Κάθομαι και βλέπω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τις διατυπώσεις, γιατί οι διατυπώσεις, τα κείμενα, Δημήτρη, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Άσε να δούμε τις τελικές διατυπώσεις. Έχεις ένα δίκιο όταν αναφέρεσαι στις κυρώσεις. Αναμφισβήτητα είναι ένα θέμα το οποίο έχει γίνει και αντικείμενο εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι οι κυρώσεις είτε επιβάλλονταν είτε όχι, πολύ μικρό ρόλο θα παίζουν. Εδώ έχουμε μια αναθεωρητική δύναμη που απειλεί με πόλεμο μια άλλη χώρα. Οι κυρώσεις είναι ασπιρίνη, έτσι κι αλλιώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είδαμε όμως ότι με την απειλή των κυρώσεων υπήρχε μια αποκλιμάκωση, κάτι το οποίο ήταν στόχος της ελληνικής πλευράς. Και εξακολουθεί να είναι ο στόχος της ελληνικής πλευράς η έμπρακτη παρουσία της Τουρκίας, ότι εννοεί αυτό το οποίο γίνεται αυτό το τελευταίο καιρό. Δηλαδή, αποκλιμάκωση, ηρεμία και μια ηρεμία πρόθεση να βρεθούν ελληνικά από την Τουρκία. Ορίστε. Βλέπεις ηρεμία, τους βλέπεις να ηρεμούν. Κοίταξε, βλέπω ότι έχουν ένα ρητορικό τσαμπουκά, αλλά όταν φτάνουν στο διατάφτα... Εκεί στην Αρμενία ρητορικό είναι αυτό που κάνουν, γιατί θα μου επιτρέψετε να πω όλοι ότι το συζητάμε σαν να είναι μακρόθεν ζήτημα η Αρμενία. Μας αφορά άμεσα η Αρμενία. Έχει να κάνει με τους αγωγούς, με τις συμμαχίες, με τις ισορροπίες. Άρα η Τουρκία παίζει ένα πολυδιάστατο παιχνίδι. Δεν την βλέπω να είναι σε επίπεδο ρητορικής αυτό που κάνει. Δεν έχει κανένας αμφιβολία, Αντρέα μου, ότι ο Ερντογάν όλα αυτά τα χρόνια διεκδικεί για την Τουρκία ένα ευρύτερο περιφερειακό ρόλο. Το ξέρουμε αυτό. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος μπήκε ομολογουμένως επιθετικά και για επικοινωνιακούς ίσως λόγους, το χρειαζόταν και για το προφίλ του, στη Σύνοδο Κορυφής, αλλά αναμονή του αποτελέσματος βέβαια. Πάμε να δούμε. Ένα είναι βέβαιο. Η τουρκική προκλητικότητα, είτε αυτή εκδηλώνεται μέσα από μονομερείς ενέργειες, είτε εκδηλώνεται μέσα από μια ακραία ρητορική, δεν μπορεί να γίνει άλλο ανεκτή. Και αυτό όχι μόνο γιατί η τουρκική συμπεριφορά παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδος και της Κύπρου, αλλά και γιατί αυτή η τουρκική συμπεριφορά θίγει σημαντικά γεωπολιτικά συμφέροντα ολόκληρης της Ευρώπης στη Μεσόγειο. Λοιπόν, Βασίλη Γραμμένα. Λοιπόν, εγώ θα είμαι λίγο πιο καυστικός. Θέλω να ξεκινήσω και να πω ότι στις Βρυξέλλες υπάρχει σε εξέλιξη μια σύνοδος κορυφής, την οποία τολμώ να χαρακτηρίσω γελία. Και χαρακτηρίζω αυτή τη σύνοδο κορυφής γελία, γιατί είναι γελία ως προς τα εθνικά μας συμφέροντα. Εγώ έτσι το βλέπω, καθαρά και μόνο ως προς τα εθνικά μας συμφέροντα. Οι περιβόητες κυρώσεις που διατυμπανούσαν οι κυβερνητικοί λίγες μέρες πριν ότι θα επιβληθούν στην Τουρκία για όλα αυτά που 1,5 μήνα τώρα έχουμε υποστεί στην ελληνική θάλασσα και στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, καθώς επίσης και στην κυπριακή, την ελληνική για μένα υφαλοκρηπίδα, δεν έγιναν ποτέ, δεν ήρθαν ποτέ. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτές οι κυρώσεις δεν θα μπορούσαν να επέλθουν ποτέ κατά της Τουρκίας, γιατί την Τουρκία, αγαπητοί συναδελφοί και αγαπητοί τηλεθεατές, συνέλληνες, την αβαντάρει πάρα πολύ η Μέρκελ και η Γερμανία. Και αυτό το απέδειξε σήμερα, γιατί έχουμε δύο δηλώσεις. Με συγχωρείς, τη μάχη δεν έπρεπε να τη δώσουμε. Δεν έχουμε δώσει καμία μάχη. Τη μάχη την έχουμε χάσει. Δεν έπρεπε να τη δώσουμε, να πάμε να τη δώσουμε. Τη μάχη την έχουμε χάσει από τα αποδυτήρια. Τον γκολ το έχουμε φάει από τα αποδυτήρια. 100% έχουμε δύο δηλώσεις σήμερα. Ακούστε να δείτε πώς αναιρεί ή αν θέλετε ισοπεδώνει το Μητσοτάκη η δήλωση Μέρκελ. Έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει: έχει έρθει η ώρα, η δήλωσή του, η σημερινή, η Ευρώπη να συζητήσει με θάρρος και με ειλικρίνεια τι είδους σχέση θέλει πραγματικά να έχει με την Τουρκία. Η Ευρώπη εννοεί και τη Γερμανία. Εννοείται ότι εννοεί και τη Γερμανία. Και συνεχίζει ο Μητσοτάκης και λέει: η τουρκική προκλητικότητα είτε αυτή εκδηλώνεται μέσα από μονομερείς ενέργειες, είτε από ακραία ρητορική. Και έρχεται η Μέρκελ και απαντάει. Και τι λέει η Μέρκελ, αγαπητοί συνάδελφοι?
Λέει η Μέρκελ, θέλουμε επικοδομητική σχέση με την Τουρκία μαζί της. Είμαστε εταίροι στο ΝΑΤΟ και ο ένας εξαρτάται από τον άλλον. Κυρίως, ακούστε, στο μεταναστευτικό, το οποίο λέει πρέπει να παρέχουμε, το οποίο πρέπει να παρέχουμε πλήρης υποστήριξη στην Τουρκία, γιατί είναι πολλές και μεγάλες οι μάζες και οι ροές μεταναστευτικές προς την Ευρώπη. Αντιλαμβάνεστε ότι η Τουρκία παρέχει στήριξη στη, η Γερμανία στην Τουρκία. Και γίνεται και κάτι άλλο. Βγήκε πριν λίγο ανακοίνωση από το ΝΑΤΟ. Ακούστε ποιο είναι το ΝΑΤΟ, τι λέει το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ λέει για μια τεχνική συμφωνία που επήλθε μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Εδώ έχει σημασία όμως. Έχει σημασία. Γιατί η τεχνική αυτή συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας λέει ότι είναι υψηλού επίπεδου και ότι υπάρχει μια συνεννόηση αποκλιμάκωσης, ένας μηχανισμός στην Ανατολική Μεσόγειο που μιας λέει το εξής. Το λες, βάλτο και... να το δούμε, συγγνώμη, να αυτό το λέει. Ανέφερες, διάβασέ το λοιπόν. Λοιπόν, μετά από μια σειρά τεχνικών συναντήσεων μεταξύ των στρατιωτικών αντιπροσωπών της Ελλάδας και της Τουρκίας, στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ιδρύθηκε την 5η-1η Οκτωβρίου 2020, ένας διμερής στρατιωτικός μηχανισμός αποκλιμάκωσης ιδρύθηκε. Ο μηχανισμός έχει σχεδιαστεί για τη μείωση του κινδύνου συμβάντων και ατυχημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Περιλαμβάνει τη δημιουργία ανοιχτής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για τη διευκόλυνση της αποκλιμάκωσης της έντασης στη θάλασσα και στον αέρα. Και κλείνω. Τι σημαίνει αυτό, αγαπητέ Ανδρέα? Ότι θα μας απαγορεύουν να πετούν τα μαχητικά μας στον εναέριο χώρο πάνω από τα νησιά μας. Θα απαγορεύουν βέβαια και στην Τουρκία, που σημαίνει τι, αγαπητοί, τελειώνει ο εναέριος χώρος μας. Επίσης, θα δείτε ότι θα απαγορεύουν να κυκλοφορούν και οι φρεγάτες μας στο Αιγαίο και κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο ελεύθερες και να πηγαίνουν πάνω κάτω. Αυτά, αντιλαμβάνεστε, έχουν προσυμφωνηθεί πότε, και αυτή είναι η είδηση, σοβαρό από είναι. Την 1η Σεπτεμβρίου και μετά, που γινόντουσαν οι συζητήσεις, λέει ο Στόλτερμπεργκ. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα έγιναν κάτω από τη μύτη της πολιτικής εδώ. Και όχι μόνο ηγεσίας, αλλά του πολιτικού κόσμου της χώρας, δεν έχει ενημερωθεί ουδής πολιτικός αρχηγός για τις εξελίξεις αυτές και μας τελειώνουν με όλη τη σημασία της λέξεως. Μάλιστα. Αυτό έχω να πω και αυτό έχω να πω. Νίκο Μερτζάνη, έρχομαι σε σένα. Άκουσες και τον Βασίλη, άκουσες και τον Δημήτρη Ριζούλη. Η δική σου εικόνα και πληροφόρηση. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι δεν πιστεύω ότι η ελληνική διπλωματία, η ελληνική αποστολή, ο Πρωθυπουργός, όλοι αυτοί πιάστηκαν στον ύπνο όσον αφορά στις κυρώσεις της Τουρκίας. Τα σημάδια άλλωστε είναι γνωστά και μας έχουν δοθεί εδώ και μήνες στα συμβούλια Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν πάρθηκε καμία απόφαση, δεν βγήκε κανένας κατάλογος. Ο Μπορέλ δεν έφερε κανένα κατάλογο, απλώς διάβασε κάποιες κυρώσεις οι οποίες δεν ισχύουν. Γνωρίζουμε όλοι μαζί ότι η πρώτη εμπλοκή έγινε από την απειλή βέτο της Κύπρου για τις κυρώσεις στη Λευκορωσία. Γνωρίζουμε όλοι επίσης ότι εμείς πηγαίναμε χωρίς να έχουμε. Να το πω λίγο ευγενικά, χωρίς να στηρίζουμε 100% την Κύπρο. Η Κύπρος έμοιαζε να είναι μόνη της σε αυτή τη σύνοδο κορυφής. Έτσι ουσιαστικά βγήκε και στις δηλώσεις των αξιωματούχων της Κύπρου αυτή η αίσθηση που έχω κι εγώ. Και αυτό που μου μένει εμένα είναι ότι ξαφνικά τώρα πάμε να στηθεί ένα παιχνίδι στην σύνοδο κορυφής, γιατί έχει δίκιο ο Πάνος. Σε όλες τις συνόδους κορυφής υπάρχουν αυτά τα ζαρζαρίσματα στην αρχή, ώστε να βγουν κάποιοι ήρωες και να δώσουν δύσκολες συμφωνίες στο λαό τους. Πια μετά, ξέρεις, από τόσες δεκαετίες. Αν θες να τελειώσω, δεν έχω διακόψει κανένα, θες να τελειώσω για το δημό της σκέψης μου. Εγώ φοβάμαι ότι στηριζόμαστε πάρα πολύ ως Ελλάδα και ως Ευρωπαϊκή Ένωση στην εντυμότητα της τουρκικής πολιτικής. Θεωρούμε δηλαδή ότι αυτές οι καταγγελίες, γιατί αυτό θα πάρουμε, αν θα πάρουμε μόνο μια καταδίκη φραστική της Τουρκίας των τουρκικών πράξεων και τίποτε άλλο, δεν νομίζω θα δούμε κυρώσεις. Αυτές οι καταδίκες θεωρώ ότι δεν θα σταματήσουν τους Τούρκους ούτε στον αναθεωρητισμό τους, ούτε στα σχέδιά τους. Εγώ αυτό βλέπω. Στηριζόμαστε πάρα πολύ, στηρίζεται μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδεχομένως και η Ελλάδα, ελπίζω όχι βέβαια, στηριζόμαστε στην εντυμότητα των Τούρκων να κρατήσουν ό,τι λόγο έχουν δώσει στη Μέρκελ. Μάλιστα. Αυτό. Νίκο, θα ρωτήσω και σένα το εξής, διότι αν τα πράγματα είναι έτσι όπως θα συζητάμε, πηγαίνουμε σε πολύ κρίσιμες καταστάσεις και τίθεται πολλά ερωτήματα.
Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση, η παρούσα κυβέρνηση, τι κάνει λοιπόν? Κάνει το καλύτερο δυνατό που μπορεί και μέχρι εκεί μπορεί, δεν μπορεί κάτι παραπάνω, ή έχει συναποδεχτεί πράγματα τα οποία είναι επώδυνα και επικίνδυνα για τα εθνικά μας συμφέροντα? Γιατί έτσι όπως την ακούω τη συζήτηση, αυτό είναι το επόμενο ερώτημα και θα ρωτήσω και τον Δημήτρη Ριζούλη μετά. Η δική μου αίσθηση είναι ότι ουσιαστικά έχουμε αλλάξει, έχουμε μάλλον σβήσει λίγο τις κόκκινες γραμμές μας ως εξωτερική πολιτική, ως ελληνική εξωτερική πολιτική. Γιατί... Υπήρχαν από την κυβέρνηση αυτή? Θεωρητικά υπήρχαν. Μάλιστα. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, έχουν γίνει εκλογές, υπάρχει ένα πρόγραμμα κατατεθειμένο. Δεν μπορώ να δεχτώ εγώ ότι δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές σε μια ελληνική κυβέρνηση. Δεν τολμώ να το δεχτώ. Για λέγε λοιπόν, ναι. Θεωρώ ότι έχουν προσπαθήσει να γίνουν ροζ αυτές οι κόκκινες γραμμές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί αυτό που συνεπάγεται είναι μάλλον πολλές. Πολλές λάθος συζητήσεις. Πολλές συζητήσεις για λάθος θέματα. Και όχι ομό. Μόνο για την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα. Είναι ομό και το κάνω σε σένα, το λέω και στους συναδέλφους. Υπάρχει δόλος εδώ, αν τα πράγματα εξελίσσονται έτσι. Υπάρχει δόλος, υπάρχει πρόθεση από την ελληνική πολιτική ηγεσία να παραδώσει πράγματα? Δεν το γνωρίζω, Άντρε. Δεν το γνωρίζω αυτό, Άντρε. Ακούσατε εσείς κάτι? Παρακαλώ. Δεν το γνωρίζω εγώ. Άντρε, εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω για δόλο. Για δόλο έναντι της χώρας οποιοδήποτε Έλληνα πρωθυπουργό. Συγγνώμη, Ανδρέα, με συγχωρείς. Άκουσες τον Έλληνα πρωθυπουργό να θέτει τα ζητήματα επί στο τραπέζι? Άκουσες τον Έλληνα πρωθυπουργό να ζητάει κυρώσεις κατά της Τουρκίας? Δεν ξέρουμε τι έχει υποθεί μέσα. Άκουσες να λέει? Ξέρεις τι έχει υποθεί μέσα? Άκουσες να λέει? Άκου, διέρευσαν. Το άλλο τι λάθος Μακρόν πολιτική και ο Κούρτς. Βασίλη, αποκλείεται να μην διέρεαν οι Έλληνες. Άλλο λάθος εκτιμήσεις και λάθος πολιτική και άλλο δόλος και προδοσία. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στο να Νίκο, τα ξεχωρίσουμε. Όταν συζητάς, είναι, όταν συζητάς δεν είναι ευκρινής της πολιτικής ηγεσίας της χώρας για να παραδώσεις ένα αέριο και θαλάσσιο έδαφος χώρο, αντιλαμβάνεσαι μιλάς για ότι τη συμφωνία, έχεις θέματα. Μιλάς βεβαίως, για τη συμφωνία βεβαίως, του ΝΑΤΟ. Μιλάς για μια συμφωνία του ΝΑΤΟ μισό λεπτό. Την οποία οι Έλληνες δεν γνώριζαν τίποτα. Μισό λεπτό. Και έρχεται τώρα ακόμη γνωρίζουμε. Βασίλη, συγγνώμη, ούτε ακόμη γνωρίζουμε το τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία. Το είπε ο Στόλτεμπεργκ, τι δεν γνωρίζουμε, αφού το βγήκε, το είπε δεν σήμερα. Δεν με άκουσες. Ο Στόλτεμπεργκ είπε ότι ψηφίστηκε η συμφωνία. Πέρασε, ότι, τελείωσε. Ότι ψηφίστηκε. Ότι συμφωνήθηκε. Ότι υπάρχει αποσπάσματα τη συμφωνία. Συγγνώμη, το ψηφίστηκε, αλλά ότι υπάρχει συμφωνία. Το τι περιλαμβάνει η συμφωνία δεν το λέει ο Στόλτεμπεργκ. Πάλι σου ξαναλέω, δες το. Αναφέρει αποσπάσματα τη συμφωνία. Μεταξύ αυτών είναι και αυτά που σου είπα. Δεν θα ξαναπετάξουν αεροπλάνα πάνω από το Αιγαίο. Τελείω ιστορία. Και θα γίνει και αποστρατικοποίηση όπως θέλουν να γίνει. Και αυτό έλεγε. Αυτό φωνάζαμε τόσο καιρό. Ότι θα γίνει αποστρατικοποίηση. Βασίλη, επειδή μπήκα και εγώ στο ΝΑΤΟ, δεν υπάρχουν αυτές οι λεπτομέρειες. Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες. Αυτό είναι οι προτάσεις των Τούρκων. Είναι οι προτάσεις των Τούρκων από το 2000. Εδώ θα είμαστε, Νίκο. Όχι, δεν σε κατηγορώ για κάτι. Απλώς λέω να μην βιαστούμε. Θα τα δούμε. Συμφωνώ ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα κείμενα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η σύνοδος απόψε, τι υποθεί μέσα. Δημήτρη Ριζούλη, το είπε πάντως, Ανδρέα. Αφοπλισμός, το είπε, τέλος. Το είπανε. Αφοπλισμός. Ναι, τέλος. Να δούμε με ποια μορφή. Όχι, να ξέρουμε τι λένε. Ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Το ερώτημα λοιπόν που υπάρχει για να δούμε και τις δηλώσεις του Ερντογάν αμέσως μετά είναι λοιπόν το εξής. Αν έχουν έτσι τα πράγματα, εγώ θα πω όχι 100-0. Να έχουμε χάσει με 10-0, με 2-0. Υπάρχει το ζήτημα της ευθύνης της ελληνικής πλευράς. Της αντικειμενικής ευθύνης. Είναι ανεπάρκεια ή είναι πρόθεση, Δημήτρη Ριζούλη? Κοιτάξτε, αυτό θα το κρίνουμε στο τέλος. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει σε εξέλιξη μυστική διπλωματία. Και αποδείχθηκε ούκο λίγες φορές μέχρι σήμερα. Ό,τι μαθαίνουμε, το μαθαίνουμε είτε από τους Τούρκους, είτε από το ΝΑΤΟ, είτε από τις Βρυξέλλες, είτε από τους Γερμανούς, είτε από τους Αμερικάνους. Δεν το μαθαίνουμε από την ελληνική κυβέρνηση. Άρα υπάρχει μια συσκότηση και του ελληνικού λαού, συνολικά του τοπίου. Ο ελληνικός λαός δεν ξέρει τίποτα, αλλά και τα κόμματα δεν ξέρουν τίποτα. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ξέρει τίποτα. Αυτό κατ' εμέ είναι εξαιρετικά ύποπτο. Αυτό που μπορώ να πληροφορία να συνεισφέρω σε αυτό που λέει ο Δημήτρης Ριζούλης είναι ότι υπήρξε ανακοίνωση από τον Κατρούγκαλο στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν γνωρίζουν το παραμικρό για τη συμφωνία στο ΝΑΤΟ. Ναι, προσέξτε, αυτό είναι το σημαντικό σήμερα.
Θεωρώ ότι η συμφωνία στο ΝΑΤΟ είναι πολύ πιο σημαντική από το τι γίνεται τώρα στις Βρυξέλλες και στη Σύνοδο Κορυφής. Γιατί? Που έχει αποδειχθεί ιστορικά, ότι είτε επιβληθούν κυρώσεις, φλου κυρώσεις, είτε πούμε δύο-τρεις γενικότητες, είτε βάλουμε ένα πλαίσιο. Στην πορεία δεν ξέρουμε αν αυτό θα ισχύσει, αν θα ανατραπεί. Σωστά. Θυμίζω ότι πριν από ένα χρόνο είχαν πάλι επιβληθεί υποτίθεται κυρώσεις για την Κύπρο που δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Το άμεσο, το σημαντικό και το κρίσιμο είναι η συμφωνία που υπογράψαμε σήμερα στο ΝΑΤΟ, που δεν ήξερε κανένας για αυτήν, που δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειές της. Μα αυτό είχε προαναγγελθεί, το συζητάμε τόσο καιρό. Μηχανισμό. Είχε προαναγγελθεί από τους μηχανισμό αποκλιμάκωσης. Ψάχναμε να βρούμε, Δημήτρη. Ότι συζητάμε, με το ζόρι η ελληνική κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι πράγματι συζητάει. Το διέψευσε, Δημήτρη. Δημήτρη, είναι πολύ σημαντικό. Το είχε διαψεύσει. Το διέψευσε δύο φορές. Έβαλε το Στόλτεμπεργκ. Έβαλε και το Στόλτεμπεργκ να προσπαθήσει να αλλάξει τα λεγόμενά του. Έτσι. Δεν άλλαξαν τα λεγόμενα του Στόλτεμπεργκ. Το επανέφερε ο Στόλτεμπεργκ και μετά το είπαν και οι Τούρκοι. Επίσης, και μετά το παραδέχτηκαν. Δημήτρη, επέτρεψε μου μόνο αυτό. Επίσης, μιλάμε για έναν αναξιόπιστο πρωθυπουργό, ο οποίος έλεγε ότι δεν θα δεχτεί τη συμφωνία του Ζάεφ και τελικά την αποδέχτηκε. Έναν πρωθυπουργό ο οποίος ψεύδεται ασύστολα. Και συνεχόμενα, άρα τι να πιστέψεις. Μάλιστα. Μην μιλάτε όλοι μαζί, είναι σε Skype ο Δημήτρης Ρουζούλης. Αμέλεια, να ολοκληρώσει ο Δημήτρης Ρουζούλης, είναι σε Skype και έχουμε πρόβλημα. Δύο λόγια θέλω μόνο να πω. Δεν ξέρω αν υπάρχει δόλος γενικός για εθνικές υποχωρήσεις, θα φανεί. Σίγουρα υπάρχει δόλος όμως ως προς το ζήτημα της μυστικής διπλωματίας. Και αναρωτιέμαι γιατί. Τώρα λοιπόν, ξαφνικά, χωρίς κανένας να το περιμένει, χωρίς να έχουμε ενημερωθεί ούτε καν για το τι συζητείτε, μάθαμε σήμερα ότι επήλθε συμφωνία. Δηλαδή, τι βγαίνει προς το έξω, Ελλάδα και Τουρκία τα βρήκαν. Τα βρήκαν. Και επειδή δεν μας λέει κανένας τίποτα, θα σας πω εγώ τι λένε οι Τούρκοι. Πριν από λίγο μου ήρθε το σχετικό μήνυμα, που είναι πολύ ενδεικτικό. Ναι. Η επίσημη λοιπόν αντίδραση του τουρκικού Υπουργού Άμυνας στη σημερινή συμφωνία στο ΝΑΤΟ. Οι Τούρκοι λοιπόν όχι μόνο χαιρετίζουν τη συμφωνία, αλλά μας λένε ότι στη διάρκεια των συζητήσεων διαπιστώθηκε ότι υπάρχει συναντήληψη Ελλάδας και Τουρκίας. Και επίσης δίνουν ραντεβού και στις 5 του μηνός για να συζητήσουν, λέει, τεχνικές λεπτομέρειες. Υπάρχει και ραντεβού Τσαβούσογλου Δένδια κατά πάσα πιθανότητα 8 του μηνός. 8. Άρα για να καταλάβουμε λίγο και το πλαίσιο, έχουμε μια καταρχήν συμφωνία ότι πάμε σε αυτό το μηχανισμό, αλλά τις λεπτομέρειες του μηχανισμού ακόμα δεν τις έχουμε οριοθετήσει. Μισό λεπτό, Δημήτρη μου. Ισχύει από σήμερα. Ισχύει από σήμερα ο μηχανισμός. Δεν πάμε σε ένα μηχανισμό. Ισχύει από σήμερα. Είναι σε ισχύει από σήμερα. Για να μιλάνε απευθείας οι αρχηγοί των δύο επιτελείων, αλλά οι Τούρκοι λένε, επαναλαμβάνω, ότι θα ακολουθήσουν συναντήσεις για να καθοριστούν συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τις θαλάσσιες ζώνες και με το τι θα γίνεται στον αέρα, πώς θα συντονιστεί η διέλευση των πλοίων, τι θα γίνει με τη διέλευση των αεροσκαφών. Αυτά τα ζητήματα που ακούστηκαν πριν θα συζητηθούν στο τραπέζι σε περαιτέρω συναντήσεις που θα αρχίσουν 5 Οκτωβρίου. Είναι γνωστά τα αιτήματα. Είναι γνωστά τα αιτήματα της Τουρκίας. Δεν η ελληνική κυβέρνηση, παρακαλώ, η ελληνική κυβέρνηση μέχρι στιγμής έχει τοποθετηθεί, έχει ανακοινώσει κάτι, ξέρουμε. Εμείς είπαμε ότι είναι γνωστά της Τουρκίας τα αιτήματα. Έχει σημασία όμως αυτό. Αυτό είναι το ύποπτο. Αυτό είναι εξαιρετικά ύποπτο. Ανακοινώνει το ΝΑΤΟ, ο Στόλτεμπεργκ. Τι κάναμε, τι δώσαμε, γιατί όταν συμφωνείς και μάλιστα με την Τουρκία που ξέρουμε τι παράλογες απαιτήσεις έχει και μετά από τις προκλήσεις και τις παραβιάσεις που προηγήθηκαν για να συμφωνήσουμε. Είναι σίγουρο ότι κάτι δώσαμε. Δώσαμε, ποιος θα μας το πει. Η μόνη φωνή ήταν του κυρίου Πέτσα, του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο CNN Greece, αλλά μίλησε και στην ΕΡΤ. Και το μόνο που είπε, ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης. Και το μόνο που είπε είναι ότι με το προσχέδιο αυτό δεν συμφωνούμε. Έχουμε καταθέσει. Μα για τον ΝΑΤΟ, λέω για τον ΝΑΤΟ. Αυτό λέω. Το μόνο που είπε ήταν αυτό. Για τον ΝΑΤΟ δεν είπε κουβέντα. Θέμα που αναδεικνύεται και σφραγίζει. Κουβέντα. Επισφραγίζει μια συμφωνία και λέει και ο Νίκος Μεντζάνης από σήμερα. Δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι. Έτσι λέει ανακοίνωση. Έτσι λέει ανακοίνωση. Άρα από σήμερα λοιπόν, και δεν είναι τυχαίο ότι έγινε πάνω στη Σύνοδο Κορυφής κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή συνέπεσε καθόλου τυχαία με τη Σύνοδο Κορυφής. Εγκρίθηκε, λέει, λοιπόν, ιδρύθηκε την Πέμπτη, σήμερα δηλαδή, ένας διμερής μηχανισμός, ο οποίος αποκλιμάκωσης κλπ.
τίθεται σε ισχύ. Και είναι... αν δεις πιο κάτω τη δήλωση, Ανδρέα, αυτή έλα, τη δήλωση στο διάλειμμα. Αν δεις πιο κάτω τι λέει, λέει ότι οι τεχνικές συνομιλίες αποκλιμάκωσης ξεκίνησαν στις αρχές Σεπτεμβρίου από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς, μετά από υψηλού επίπεδου επαφές με την Ελλάδα και την Τουρκία. Άρα ξεκίνησαν την 1η Σεπτεμβρίου. Αλλά η προεργασία είχε γίνει μήνες πριν. Αυτό εδώ πέρα δεν συζητάμε τόσο καιρό. Ποιο είναι το άγνωστο, είδα εκπλήσεις. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα πάνω τόσο καιρό. Τι είναι, δεν συμπάνω πάνω τόσο καιρό. Τόσο καιρό αυτό συζητάμε. Τι συζητάμε εμείς. Στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ αυτή η συζήτηση γίνεται. Για την εξέβρεση ενός μηχανισμού. Πάνω μου με συγχωρείς για να το πω. Παρακαλώ, όχι τέτοια. Πάνω μια ερώτηση θα σου κάνω για να κλείσουμε. Θεωρείς διπλωματικά, πολιτικά και από κάθε άποψη σωστό ότι μέχρι αυτή την ώρα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει πει κουβέντα για γιατί τη συμφωνία. Να πει δεν έπρεπε να έχει ενημερώσει. Θα πει αύριο μεθαύριο. Τι σημασία έχει. Μπορεί ένα χρόνο να πει. Ανδρέα, μα και την άλλη φορά το ίδιο λέγαμε πάλι εδώ και για ναι, το ίδιο πράγμα διαφωνούσαμε. Ανδρέα, το θέμα είναι ότι όταν πιάνουν κάποιον με τη γίδα στην πλάτη, δεν διαμαρτύρεται γιατί. Ποια είναι η γίδα στην πλάτη, αφού είχαν διαψεύσει. Ρε εσύ Παναγιώτη. Δεν είχαν διαψεύσει. Είχαν πάει λοιπόν συνομιλίες στο ΝΑΤΟ και το διέψευδαν. Πάνω δεν γνωρίζει παρακαλώ, Βουλή τίποτα το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Παρακαλώ να ευχαριστήσω, παρακαλώ να ευχαριστήσω. 55 χρόνια, Βασίλη, αυτό συζητάμε με την Τουρκία. 55 χρόνια. Αλλά δεν έχουμε συμφωνήσει όμως. Και έρχεται η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης να υλοποιήσει αυτά που ζητάει. Αυτά που ζητάει ο Τούρκος. Να εκχωρήσει εθνική κυριαρχία. Ένα αέριο μπράβο πάνω. Αυτά συζητάμε. Για να αυτοί ο Μητσοτάκης να τα υλοποιήσει. Μιλάμε όλοι. Είπες προηγουμένως. Παρακαλώ. Να πηγαίνει τα αεροπλάνα πάνω από τον ελληνικό ένα αέριο χώρο. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Ευχαριστώ πάνω. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Ριζούλη, τον διευθυντή της Εφημερίδας Δημοκρατία που είχαμε τη σύνδεση μέσω Skype και μας έδωσε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και εκτιμήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, Δημήτρη Ριζούλη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εμείς και επανερχόμαστε. Ο διάλογος δεν μπορεί παρά να γίνεται με ανοιχτά σχολεία. Άρα οι χθεσινές εξαγγελίες νομίζω ήταν για το αυτονόητο, ότι δηλαδή κανείς και πόσο μάλλον μια μειοψηφία, δεν μπορεί να παρεμποδίσει το δικαίωμα στην εκπαίδευση, το αγαθό της εκπαίδευσης όσον αφορά άλλους. Δεν νοείται κανείς να διακόπτει την εκπαιδευτική διαδικασία. Είπαμε λοιπόν ότι όσες ώρες έχουν χαθεί θα αναπληρωθούν, νομίζω και αυτό αυτονόητο είναι, θα αναπληρωθούν μέσα από χρήση ημερών σχολικών εορτών, ημερών σχολικών περιπάτων, αργιών, Σαββάτων κ.ο.κ. Και το δεύτερο που είπαμε, γιατί εδώ κύριε Χασαπόπουλε έχουμε και ένα μείζον ζήτημα, το πώς θα διασφαλίσουμε την όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη παροχή εκπαίδευσης. Άρα λοιπόν είπαμε ότι από σήμερα ξεκινάει υποχρεωτική τηλεκπαίδευση, σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Δεν θα διστάσουμε να επικαιροποιήσουμε τα μέτρα, είτε προς το πιο αυστηρό, είτε προς το πιο χαλαρό, προς το πιο επίκες, εάν αυτό, σε αυτό μας οδηγήσουν οι ειδικοί επιστήμονες. Επανέλθαμε κυρίες και κύριοι, ακούσαμε την κυρία Κεραμέως. Εγώ μόνο θα πω για να πάω στους συναδέλφους μου, ότι το μόνο που τους λείπει είναι ο Βούρδουλας. Σε άλλες εποχές θα είχε και ένα Βούρδουλα. Τον έχει από κάτω, δεν το χρησιμοποιεί ακόμα. Η κυρία Κεραμέως, η οποία, εν πάση περιπτώσει, ανεξαρτήτως του περιεχομένου των απόψεων που έχει και των επιχειρημάτων ο καθένας, η ιστορία έχει αποδείξει ότι αυτές οι συνταγές, όταν έχεις να κάνεις με νέους ανθρώπους, δεν πιάνουν. Όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα έχουν σπάσει τα μούτρα τους όταν τα βάζουν με τους νέους ανθρώπους. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Βέβαια, θα μου πείτε, κυρία Κεραμέως, στα ακριβότερα ιδιωτικά σχολεία του εσωτερικού και του εξωτερικού έχει σπουδάσει. Πού να ξέρει τι γίνεται στις λαϊκές γειτονιές και στην Ελλάδα πάνω Μαυρίδη. Γιατί όπως και να το κάνουμε, σήμερα μαζεύτηκε πολλής κόσμος. Πολύ νεολαία. Δεν ξέρω ποιος την υποκινούσε, αλλά για να πάει ο νέος να βγει και να είναι 680-700 σχολεία υποκατάληψη, κάτι σημαίνει όλο αυτό. Τίποτα δεν σημαίνει. Τίποτα. Μία μειοψηφία προσπαθεί να επιβληθεί στην πλειοψηφία και η κυβέρνηση αυτή διστάζει να εφαρμόσει τον νόμο περί καταλήψεων. Υπάρχει νόμος περί των καταλήψεων και διστάζει να τον εφαρμόσει. Τι να κάνει, να βγάλει τις κλούβες έξω δηλαδή, τι να κάνει. Να εφαρμόσει τον νόμο, ο οποίος υπάρχει. Τι να κάνει δηλαδή, πες μας.
να μαζέψει αυτούς που κάνουν τις καταλήψεις και να τους βάλει μέσα, να φύγουν, να ανοίξει τα σχολεία. Τι πάει να πει αυτό. Δηλαδή όταν σε ένα σχολείο με 300 παιδιά τα 260 κάνουν κατάληψη... Δεν υπάρχει αυτό το νούμερο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και θα το δείτε τώρα. Πώς τώρα, δεν υπάρχει. Τώρα, κάνεις τώρα λάθος. Δείτε, μη σου πω παραδείγματα γνωστών μας. Μη σου πω παραδείγματα γνωστών μας. Αυτό και νομίζω... τι λεκπαίδευση τώρα, τι λέτε τώρα. Αυτή, ακούω αυτή τη λεκπαίδευση. Παραπάνω, θεωρείς ότι όλοι οι μαθητές στην Ελλάδα έχουν λάπτοπ, έχουν υπολογιστές για να μετέχουν στη λεκπαίδευση. Να ανοίξουν λοιπόν τα σχολεία, άμα θέλουν να μορφωθούν. Δεν κατάλαβα, τι βιασμός είναι αυτός. Αν θέλουν να κάνουν μάθημα, λίγο, να πάνε στους διδάξεις τους και να κάνουν μάθημα. Πάνω μου, όλα καλά και όλα ωραία. Στο ξαναπεί όμως. Όταν πυροβολούμε τη λογική, η οποία λογική. Έλα, μην μου λες εμένα τέτοια. Όταν πυροβολούμε τώρα, τη λογική. Όταν πυροβολώ τη λογική, η λογική εσύ... λέει ότι μία μειοψηφία δεν μπορεί να επιβάλλεται στην πλειοψηφία. Και ότι όταν υπάρχει νόμος πρέπει να εφαρμόζεται. Υπάρχει νόμος. Και τις καταλήψεις πρέπει να επιβληθεί ο νόμος. Ούτε με τη φωνή μπορεί να επιβληθεί. Δεν θα μου λες εμένα ότι πυροβολώ τη λογική. Δεν την πυροβολεί. Αυτό σκοτώνει τη λογική. Έτσι όπως μιλάς, την έχει σκοτώσει τη λογική. Μίλα εσύ και πες την άποψή σου, αλλά χαρακτηρισμού. Όταν μιλάω. Εγώ και λέω την άποψή μου, δεν δέχομαι. Ελάτε τώρα, ελάτε. Λοιπόν, ελάτε. Να πω τη δική μου άποψη. Αυτός που εκφράζει ναι. την άποψη, όχι ο Πανός, μπορείς κάποιος άλλος, ότι υπάρχει μειοψηφία αυτή τη στιγμή, με τα μιλιούνια των παιδιών που μαζεύτηκαν στους δρόμους, μάλλον πυροβολεί τη λογική. Γιατί, ακολουθεί... Ποια μιλιούνια, ποια μιλιούνια. Ποια μιλιούνια να μας τρελάνεις τώρα. Η λογική αυτή που ακολουθεί η κυρία Κεραμέως και ουσιαστικά όσοι την... Έλα, Νικόλα, όσοι την... υποστηρίζουν, είναι ότι τα παιδιά πρέπει να υπακούσουν σε ό,τι και να τους πει η κυρία Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως ζει μάλλον σε άλλο κόσμο. Να πω ένα παράδειγμα. Να πω ένα παράδειγμα, γιατί έχουν πυροβολήσει λογική εντελώς. Σε λύκειο, λοιπόν, καθηγητής θετικός στον κορονοϊό. Ένα τμήμα μόνο μπήκε σε καραντίνα. Τα άλλα τμήματα που κάνει μάθημα καθηγητής δεν μπήκαν σε καραντίνα. Έτσι λέει το πρωτόκολλο. Το τμήμα αυτό που μπήκε σε καραντίνα βγαίνει στο διάλειμμα με άλλα δύο τμήματα. Τα άλλα δύο τμήματα δεν μπήκαν σε καραντίνα. Δεν έχουν πυροβολήσει τη λογική, την έχουν σκοτώσει τη λογική και γίνεται κάτι λογική. Μάλιστα. Βασίλη, είδαμε σήμερα να επανέρχονται σκηνές χρήσης χημικών από τα ΜΑΤ στο Σύνταγμα. Σκηνές τρόμου τις χαρακτηρίζουμε αυτές, έτσι. Εγώ λέω τα δεδομένα. Εγκληματικές σκηνές. Ναι. Δηλαδή. Δεν αντιδράς έτσι απέναντι σε μικρά παιδιά, αλλά η αστυνομία δυστυχώς έχει δείξει και αυτό το πρόσωπό της. Η οποία βέβαια εκτελεί εντολές άνωθεν και εντολές των υπουργών και της κυβέρνησης. Εμείς πνιγήκαμε σήμερα μέσα στη Βουλή από τα χημικά. Σας λέω, οι υπάλληλοι της Βουλής πνιγήκαν από τα χημικά. Έφτασαν τα χημικά στην πίσω πλευρά της Βουλής. Ήταν τόσα πολλά. Φανταστείτε, ήταν τόσα πολλά, Νίκο, όσα ήταν και στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Μιλάμε για. Ρίξανε πάρα πολλά χημικά. Αυτός δεν είναι τρόπος αντίδρασης. Και εδώ η συγκεκριμένη αυτή σήμερα ιστορία που έγινε στο κέντρο της Αθήνας και κατά των μαθητών έρχεται να επιβεβαιώσει, αγαπητοί συνάδελφοι, τον απολυταρχικό, αυταρχικό τρόπο που λειτουργεί και το Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας με μια υπουργό, η οποία νομίζει ότι το Υπουργείο είναι τσιφλίκι της και μπορεί αυτή να το χρησιμοποιεί όπως θέλει και κατά το δοκούν, το λέω ξεκάθαρα, όπως αυτή γουστάρει, να το πω στην αργό κιόλας, να το καταλάβουμε, αντί να σκύψει πάνω στο πρόβλημα, γιατί έχουμε να κάνουμε παιδιά. Τι να κάνει, να σκύψει δηλαδή, πάνω στο πρόβλημα. Να προσεγγίσει με ιδιαίτερο τρόπο την όλη κατάσταση. Δεν νοείται να επιβάλλεις ποινές σε παιδιά που θυμίζουν άλλες εποχές. Αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν κάνει μια κατάληψη ένα σχολείο για συγκεκριμένους λόγους, η κυρία Κεραμέως θα τιμωρεί, λέει, αν δεν πάνε σχολείο. Προσέξτε, αλλά αν πάνε σχολείο και δεν φοράνε μάσκα, πάλι θα τα τιμωρήσει. Θα τα βγάλει εκτός σχολείου. Και τα τιμωρεί και τους λέει, θα κάνετε τηλεργασία από το σπίτι σας, αλλά αυτή η κυρία η οποία τη χάνει μπορεί να είναι και πάμπλουτη, δεν γνωρίζω, αλλά μπορεί να έχει λύσει το οικονομικό της πρόβλημα. Δεν ρωτάει ένα πατέρα τριών παιδιών αν έχει τρία λάπτοπ στο σπίτι ταυτόχρονα, αν έχει να πληρώσει το ίντερνετ, αν έχει αυτή την πολυτέλεια για την κυρία Κεραμέως, για να μπορέσει να τα απεξέλθει σε αυτή την τηλεδιάσκεψη. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Εάν θέλει η κυρία Κεραμέως να αφουγκραστεί τα προβλήματα, να πάει στα σχολεία που γίνονται καταλήψεις. Γιατί φοβάται και η κυρία Κεραμέως να πάει στα σχολεία, ξέρετε? Γιατί φοβάται με τη λιτσάρουνε. Γιατί η κυρία Κεραμέως αποφασίζει και διατάσσει. Λέει κάνει όμως, ό,τι γουστάρει. Λέει όμως, Βασίλη, για να λέμε και την άλλη πλευρά και να ρωτήσω και την Αμέλεια, λέει κάτι η κυρία Κεραμέως που έχει μια βάση λογικής. Κοιτάξτε να δείτε, λέει, διάλογος αλλά με ανοιχτά σχολεία.
Διάλογος με ανοιχτά σχολεία, όμως ναι. Έχει σε θεσμοθετήσει ότι αν αυτά τα σχολεία ή τα παιδιά που πάνε στα σχολεία δεν φέρουν την απαραίτητη μάσκα που τους χάρισες τα λεξίπτωτα, θα τα αποβάλεις, θα τα βγάλεις εκτός. Άρα φάσκεις και αντιφάσκεις. Αποφάσισε λοιπόν, θέλεις την παιδεία ελεύθερη και θέλεις το διάλογο ή θέλεις να, με απολυταρχικό τρόπο να επιβάλλεις ποινές. Αμέλεια, αποφάσισε. Συν μια παράμετρο ότι στα περισσότερα σχολεία... Δηλαδή όταν λαμβάνονται οι αποφάσεις, λαμβάνονται για πλάκα, δεν πρέπει να εφαρμόζονται οι αποφάσεις. Όταν λαμβάνονται, για πλάκα δηλαδή. Οι απολυταρχικές αποφάσεις, όχι αγαπητέ Μαυρίδη. Ποιες απολυταρχικές. Οι απολυταρχικές αποφάσεις της κυβέρνησης. Αποφασίστηκε από μια επιτροπή επιστημόνων ότι πρέπει στα σχολεία να φοράνε μάσκα. Καταρχάς να αποφασίσουν. Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Δεν πρέπει να μην τηρηθεί για πλάκα την πήραν την απόφαση. Αν θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να φοράμε μάσκα. Πήραν μια απόφαση. Πρέπει να εφαρμόζεται ή δεν πρέπει να εφαρμόζεται. Να τελειώσουμε εδώ το παραμυθάκι αυτό. Σε ενημερώνω ότι στα σχολεία της χώρας αυτή τη στιγμή ανά την επικράτεια το 70% με 80% μέσα τα περισσότερα παιδιά φέρουν ιώσεις. Κρυολογήματα, ιώσεις, ένας λόγος πυρετό, παραπάνω να μίξα, μάσκα. Βίχα και ό,τι άλλο θέλεις. Άρα ένας η μάσκα δεν τα προφυλάσσει από τίποτα, αγαπητέ Μαυρίδη. Τα αφήστε το παραμύθι στο Επιτροπή. Τώρα δηλαδή εσύ, εσύ κάνεις τον γιατρό εδώ πέρα για να καταλάβω δηλαδή. Το γιατρό κάνεις εδώ. Το γιατρό κάνω εγώ. Ναι, κάνεις τον γιατρό εδώ, τώρα σχολεία, τι κάνεις εσύ. Σου δίνω το ρεπορτάζ. Στα σχολεία, αγαπητέ Πάνο, αυτή τη στιγμή κάτι, το 60-70% των παιδιών είναι άρρωστα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Αποφασίστηκε κάτι, Βασίλη. Αγαπητέ μου, τι δεν καταλαβαίνεις. Αποφασίστηκε κάτι. Δεν πρέπει να γίνει αυτό... δεν πρέπει. Αυτό σε ρωτάω. Αγαπητέ μου Πάνο, φαίνεται ότι το μέτρο αυτό δεν αποδίδει. Άστο αυτό, άλλο θέμα. Πάμε σε αυτό. Αποφασίστηκε κάτι. Πρέπει να γίνει δεν πρέπει. Άκου. Εάν αποφασίστηκε για το δημόσιο καλό και συμφέρον και για την υγεία του κόσμου, ναι. Και εγώ φοράω μάσκα. Αλλά σου ξαναλέω, δεν αποδίδει. Δεν καταλαβαίνεις τι λέμε. Άλλο αυτό. Εσύ άρα, όμως λοιπόν, λες ότι παίρνεις αποφάσεις, παίρνει αποφάσεις και πρέπει να τις επιβάλλει. Αποφάσεις είναι. Παιδί. Πρέπει να εφαρμοστούν. Εάν δούμε... Παιδί. Δεν είμαστε υπέρ της τιμωρίας. Εάν δεν είναι καλές οι αποφάσεις, θα κρυθεί και θα αλλάξουν. Πώς θα κρυθεί. Αλλά εάν δεν εφαρμοστούν, μάλιστα. Δεν μπορεί να κρυθεί. Πώς θα κρυθεί. Εγώ θέλω να δω αυτή την περιβόητη επιτροπή. Πότε πήρε την απόφαση να υπάρχουν 25 παιδιά μέσα σε κάθε τάξη. Και αυτό είναι αυτό θέλω τα πρακτικά, ειλικρινά σου μιλάω. Επειδή η κυρία Κεραμέως και όλοι λένε ότι πήρε απόφαση βάσει των όσων είπε η επιτροπή, θέλουμε να δούμε επιτέλους. Αυτά τα πρακτικά. Μάλιστα. Αμέλεια. Ποιος είπε να πάμε 27 παιδιά παρακαλώ, σε κάθε τάξη. Παρακαλώ και τους τρεις κυρίους να ακούσουμε την Αμέλεια. Εγώ μόνο θα πω για ιστορικούς λόγους ότι από την εποχή, το είπα και πριν, από την εποχή του αείμνηστου ράλι Υπουργού Παιδείας, το νόμο 805 τότε τον περίφημο, όταν βγήκαν οι φοιτητές, οι μαθητές στους δρόμους μαζικά, καμία κυβέρνηση από τότε, καμία, μα καμία κυβέρνηση, για να μην θυμηθούμε το κάτσε καλά γεράσιμε που λέγανε. Ο κύριο Τσίπρας. Έτσι εκπαιδεύσαμε τα παιδιά. Αρσένη. Μια ολόκληρη γενιά έτσι εκπαιδεύσαμε. Άλλο λέω πάνω. Ιστορικά έχει αποδειχτεί ότι όταν μια κυβέρνηση τα βάζει με τους νέους ή όταν οι νέοι ξεσηκώνονται, χάνει η κυβέρνηση. Αυτό σου λέω. Γιατί είναι έλα, το μέλλον. Τέτοιο μέλλον που τους δώσει το λόγο να είναι να μας λείπει. Είναι νούμερο χρηματικό, είναι το μέλλον. Το μέλλον είναι να μην σέβονται τίποτα. Να μην σέβονται τίποτα. Αυτό είναι το μέλλον. Αυτό που είπε ο κύριο. Πώς το λέμε τον βουλευτή, τον Καλιάνο, πώς το λένε, ότι μεγαλώνουν αλυτάκια οι γονείς μας, λες πάνω. Να το πει σε μένα ο Καλιάνος, αυτό και τον προκαλώ. Ντροπή. Αυτό λες. Ντροπή. Η πολιτεία και εμείς... Αυτό που λέει ο βουλευτής, ο κύριος Καλιάνος, ότι μεγαλώνουν αλυτάκια οι γονείς. Και χαϊδεύουμε συμπεριφορές λίγων. Η πλειονότητα των παιδιών έχει άλλες αγωνίες. Δεν τις αντιλαμβάνεστε εσείς. Και εκφράζεται και χαϊδεύεται μία μειονότητα. Το χαρακτηρισμό Καλιάνου τον επικροτείς. Δεν είναι έτσι οι νέοι. Τον επικροτείς ο χαρακτηρισμό Καλιάνου. Ούτε μεγαλώνουν έτσι στα σπίτια τους οι νέοι. Μεγαλώνουν αλυτάκια οι Έλληνες. Να μην σέβονται τίποτα και να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Μάλλον πας στο σπίτι της Ιεραμέως και κάνεις βόλτες. Ελάτε, Αμέλεια. Εγώ θέλω να πω ότι τα αιτήματα των καταλήψεων, τα οποία δεν έχουμε λάβει πολύ σοβαρά υπόψη μας όλη αυτή την κουβέντα, και προφανώς και η κυρία Κεραμέως δεν έχει λάβει σοβαρά υπόψη της, δεν είναι μόνο οι μάσκες. Είναι όπως πολύ σωστά είπε ο Νίκος, ο συνωστισμός στα σχολεία,
και είναι και οι ελλείψεις προσωπικού. Πολλά σχολεία. Δεν ξέρω, Αμέλεια, γι' αυτό το ξέρω τι έχουν. Ξέρω ακριβώς ποια είναι τα αιτήματα. Πολλά σχολεία, Νίκο, το 70% των σχολείων αυτή τη στιγμή στη χώρα δεν έχει πάρα πολλές βασικές κατηγορίες καθηγητών. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει σηκώσει η κυρία Κεραμέως μία σημαία και λέει ότι οι μαθητές κάνουν καταλήψεις και έχουν γίνει στους δρόμους γιατί δεν θέλουν να φορούν μάσκα. Αυτό αλλά δεν είναι αυτό καταλήψεις. Το πρόβλημα τελικά. Είναι και αυτό, γιατί ένα παιδί, 8 ώρες, έχουμε ξαναπεί μέσα και έξω, γιατί δεν είναι μόνο μέσα στην αίθουσα η μάσκα, είναι και έξω, στο προάβλιο, στο διάλειμμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Όποιοι είναι γονείς και έχουν παιδιά γνωρίζουν. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό που θέλω... δικαιολογεί, σε επαναλαμβάνω, δικαιολογεί καταλήψεις. Αυτό που περιγράφεις. Η ανικανότητα της Υπουργού Παιδείας. Δικαιολογίες καταλήψεις. Προσωπικά αυτά είναι διαχρονικά προβλήματα ναι. Και τα συζητάμε κάθε χρόνο ανεξάρτητα από είναι πανδημία. Διαχρονικό το πρόβλημα το γεγονός ότι άφησε τον αριθμό των μαθητών πέρα. Στα τμήματα. Προσωπικά αυτό πάνω πιστεύω ότι ναι, δικαιολογούνται οι καταλήψεις. Σοβαρό γης. Παρακαλώ και τους τρεις δεν ακούγεστε. Μα δεν ακούγεστε. Είστε και στο δίπλα στούντιο. Πάμε να δούμε στην Πάτρα για να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα. Τι έγινε λοιπόν στην Πάτρα για να δούμε πόσο κοινωνικός αυτοματισμός τροφοδοτεί. Όπου ένας γονιός εκτός εαυτού μπήκε μέσα εκεί στο σχολείο, χτυπούσε κάδους, φώναζε, χάλαγε τον κόσμο, επειδή ήταν υποκατάληψη το σχολείο από τους μαθητές. Για να το δούμε. Δεν υπάρχει παράνομη πράξη. Ποιο λόγο δεν κλείσω αγόρι μου το σχολείο. Σας έχουμε πει τους λόγους. Ποιος είναι ο λόγος. Θα σου φτιάξουν αίθουσα σε μια εβδομάδα. Όχι, μπορεί λοιπόν, να είχαν 6 μήνες. Ποιος είσαι εσύ που κλείσει το σχολείο. Είχαν 6 μήνες. Εσύ που φορολογείσαι. Είχαν 6 μήνες. Φορολογείσαι. Είχαν φορολογούν την γονή μου. Φορολογούν την γονή σου και σου πάνε γονή σου. Με ποιο δικαίωμα. Με ποιο δικαίωμα. Σε ρωτάω. Μη μου λες εμένα ηρεμήστε. Αυτά κάνατε. Αυτά κάνατε. Μαζέψτε τους τώρα. Μην γίνει άλυμος εδώ. Μην γίνει άλυμος. Αλλά δεν ξέρω που θα είναι το παιδί. Μαζέψτε τους! Θα γίνει χαμούς! Το καταλαβαίνεις! Λοιπόν, μαζέψτε τους τώρα! Λοιπόν, Αμέλεια, βλέπουμε λοιπόν εδώ μια χαρακτηριστική σκηνή και σε άλλες περιοχές έχουν αυτό γίνει θέλω. Ανάλογα. Mm. Και το δίλημα, πέρα από την άποψη που έχει ο καθένας, το πραγματικό δίλημα που υπάρχει είναι με ανοιχτά σχολεία ή με καταλήψεις. Ανδρέα, επειδή έχω δει πάρα πολλά βίντεο και από έναν διευθυντή σχολείου στα Χανιά, ο οποίος είχε πάει και προσπαθούσε να ανοίξει το σχολείο και τα λοιπά και να σπάσει τις αλυσίδες με ένα λωστό, θέλω να σου πω ότι στις καταλήψεις, όπως και σε όλα τα πράγματα στη ζωή, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Δηλαδή, εγώ δεν γενικεύω και λέω ότι όλες οι καταλήψεις γίνονται από πάρα πολύ καλά παιδιά, τα οποία πολύ καλά παιδιά έχουν μόνο καλές προθέσεις. Προφανώς και υπάρχουν περιπτώσεις στα σχολεία που οι μαθητές που κάνουν κατάληψη τις κάνουν και για άλλους λόγους. Προφανώς. Και ποιους έχω δει λόγους, πάρα πολύ. Γιατί δεν θέλουν να κάνουν μάθημα, γιατί προσπαθούν να το παίξουν δεν ξέρω κι εγώ τι ανεξάρτητοι και ιδεαλιστές. Γιατί καθοδηγούνται πολιτικά, Αμέλεια. Μπορεί και γι' αυτό. Γιατί εγώ δεν καθοδηγούνται πάνω, πολιτικά. Το μεγαλύτερο όμως μέρος των γιατί καταλήψεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ... Έχει ουσία και αιτήματα. Αυτές τις καταλήψεις. Εγώ έχω να σου πω. Εγώ δεν ξέρω αν ο ΣΥΡΙΖΑ υποκινεί καταλήψεις. Και όσο εγώ ξέρω ότι σε όλους τους κανόνες υπάρχουν και εξαιρέσεις. Προφανώς και υπάρχουν μαθητές, προφανώς σε όλα τα σχολεία, που και βαριούνται το διάβασμα και τους αρέσουν και οι φασαρίες. Και το έχουμε δει σε αρκετά βίντεο. Όμως η πλειοψηφία των καταλήψεων αυτή τη στιγμή στην χώρα έχουν αιτήματα. Έχουν αιτήματα. Θα έπρεπε λοιπόν η κυρία Κεραμέως να πάρει άλλες αποφάσεις και όχι τηλεεκπαιδεύσεις. Από το να εφαρμόσει τον νόμο σαν αρχή. Για μένα η τηλεεκπαίδευση. Να φροντίσει να μην υπάρχουν τα προβλήματα αυτά, κυρία Μαυρίδη. Να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή μια κρίση που είναι η κρίση της κατάληψης. Εάν η αντιπολίτευση δεν σπέβδει να σπεκουλάρει πολιτικά κάθε φορά άμα και να καλύπτει έκνομες ενέργειες. Να αφήσει θα και την μπορούσε να γίνει να κάνει και τη δική της. Δυστυχώς, διάλογο. Δυστυχώς για την κυβέρνηση τις καταλήψεις τις υποκινεί η πραγματικότητα. Και όταν δυστυχώς για την αντιπολίτευση φορά, που εξακολουθεί φορά, να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Πολύ μεγάλη ζημιά. Παρακαλώ, θέλω να πάμε τώρα και στην Πρέβεζα να δούμε εκείνο το οποίο εγώ πάντως έτσι συνοπτικά θέλω να σχολιάσω ακούγοντας την κουβέντα. Είναι το εξής. Ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε από όποια οπτική και να το βλέπουμε, κατά τη γνώμη μου, ότι μιλάμε για νέα παιδιά, νέους ανθρώπους,
πολλοί εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι παιδιά της κρίσης, δηλαδή είναι παιδιά που εδώ και εδώ μια δεκαετία, αν είχαν γεννηθεί το 2010, μεγάλωσαν μέσα στα μνημόνια, μέσα στην καταπίεση την κοινωνική και την οικονομική που δημιουργήθηκε, μέσα στην εξαθλίωση των οικογενειών τους, της ανεργίας. Και το ερώτημα που τίθεται είναι ότι έρχεται καπάκι τώρα και όλη αυτή η ιστορία και λέμε εμείς τώρα οι αυθεντίες, οι μεγαλύτεροι, που τα ξέρουμε όλα και τα κάναμε όλα τέλεια στη ζωή μας, λέμε σε αυτά τα παιδιά των 10, 15, 18, 20 χρονών, τους κουνάμε το δάχτυλο και τους λέμε κάτσε καλά, συνέχισε να κάνεις αυτά που σου λέμε. Δεν κουνάμε κανένα δάχτυλο. Πάντως εγώ επειδή το είπα, τους λέμε που τα κάναμε σαν τα μούτρα μας. Η πλειονότητα των μαθητών θέλει να κάνει μάθημα. Γιατί ακριβώς έχει αυτές τις αγωνίες και θέλει να πάει στο σχολείο να δει τι θα κάνει στο μέλλον. Δεν είναι χαβαλέ. Εγώ δεν μπορώ να εκφράσω ούτε να δεχτώ να το σεβαστώ και να αυτό που λες. Να το σεβαστώ, παρακαλώ, να το σεβαστώ αυτό που λες πάνω μου. Γιατί γενικεύεις. Τι γενικεύω, γιατί, λέω. Γιατί δεν γενικεύσα, δεν μίλησα όλα τα παιδιά. Λέω, η πλειονότητα των μαθητών θέλει να κάνει μάθημα. Ωραία, μπορώ να πω και εγώ κάτι. Αυτό λέω. Εγώ είμαι υπερήφανος, παρακαλώ πάρα πολύ. Βρήκα το κουράγιο να σεβαστώ αυτό που λες. Ρωτάω όμως το εξής. Τις αγωνίες των νέων παιδιών για τη ζωή που έρχεται και που είναι καταδικασμένη η ζωή τους πριν ακόμα μεγαλώσουν. Ποιος θα τους απαντήσει. Εμείς που αποτύχαμε ως γενιά. Ποιος θα απαντήσει σε αυτά τα παιδιά και θα τους πει ότι θα μεγαλώσετε με 300 ευρώ στο Ταμείο Ανεργίας, στον ΟΑΕΔ. Ούτε καν στο εξωτερικό πια δεν μπορείτε να πάτε. Γιατί πρέπει να τους το πεις αυτό. Τι θα τους πούμε. Δεν γιατί τι τους λέμε. Θα τους βάλεις να τους λες ότι συνεχίζεις να κάνεις το ίδιο λάθος. Να τους πεις ότι βελτιώνομαι και πρέπει να σου πω τις αλήθειες. Και όχι να σε χαϊδεύουμε ψέματα. Βελτιώνεται τίποτα σε αυτή γιατί τη χώρα. Γιατί εδώ εξακολουθούμε παρά τα 10 χρόνια της κρίσης που περιέγραψες. Να λέμε τα ίδια παραμύθια στους ανθρώπους και να λέμε τα ίδια ψέματα συνεχώς. Σοβαρολογείς τώρα, έτσι. Σοβαρολογείς τώρα. Πάλι ψέματα. Σοβαρολογείς τώρα. Για να κουράμε πάλι ψέματα. Η χειρότερη κρίση οικονομική. Και να λέμε ψέματα. Η χειρότερη κρίση οικονομική που διέλυσε τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο. Άσε τις διαπιστώσεις. Άσε με τώρα. Παρακαλώ. Όχι διαπιστώσεις. Πάμε πρέβεζα να δούμε άλλο περιστατικό. Πάμε. Μιλάμε για διαφορά του κοροναϊού την ώρα που του ζητούσαμε να κατέβει κάτω να μην υπάρχει διαφορά αυτή. Το όλοι με 28 άτομα στο γραφείο του, πάνω στο γραφείο του. Ένα από το ίδιο πάνω στο γραφείο του, μετά από το σπάνω, πάνω στο γραφείο. Είμαστε έτσι στο μεγάλο, στο Βασίλη. Κοίταξε, ούτε και αυτά τα περιστατικά τα επικροτώ και τα επιβραβεύω. Ούτε λέω ότι η κυρία έκανε σωστά που εν πάση περιπτώσει έφτιαξε το κοριτσάκι. Αυτές είναι απαράδεκτες συμπεριφορές. Η βία όμως φέρνει βία. Έτσι, η βία γεννάει βία. Αυτό είναι δεδομένο. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω και στον πάνω και στους λεδατές. Δεν είπα ότι είμαι υπέρ των καταλήψεων. Μην παρεξηγηθώ. Εγώ μίλησα για μια απολυταρχική καθεστωτική υπουργό παιδείας, η οποία αποφασίζει και διατάσσει. Εγώ είπα ότι αυτά τα παιδιά που θέλουν να τα στείλουν σχολείο, την ίδια στιγμή τα αποβάλλουν γιατί δεν φορούν τη μάσκα. Γιατί δεν φορούν μάσκα για χίλιους δύο λόγους. Καταρχάς για λόγους υγείας. Δεν μπορεί κάποιος να φέρει τη μάσκα επάνω του 8 ώρες όπως είπε η Αμέλεια. Δεν γίνεται. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Κι όμως το επιβάλλουν αυτό το πράγμα. Και μάλιστα, αγαπητέ πάνω, αυτό έλεγα πριν, αυτό εξηγούσα, δεν μίλησα για τις καταλήψεις. Μην μπερδεύεσαι. Δεν είπα ότι τα παιδιά καλά κάνουν που κλείνουν τα σχολεία και δεν έχουν δικαίωμα τα δικά μου να κάνουν μάθημα. Δικαίωμα στη μάθηση έχουμε όλοι. Και θα πρέπει να είναι ελεύθερη η ώρα της διδασκαλίας. Και δεν θα πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες, ούτε να βάζουμε λοκέτα. Απ' την άλλη, δεν θα πρέπει να έχουμε και το γονιό σε έξαλλη κατάσταση όπως τον είδαμε πριν. Να χτυπάει και να κοπανάει πόρτες. Αυτό συμβαίνει όταν δεν εφαρμόζει τον νόμο. Σίγουρα, αλλά τον νόμο δεν τον πάρουμε στα χέρια μας. Πανώ τον νόμο. Δεν θα τον πάρουμε εμείς στα χέρια μας. Υπάρχει η πολιτεία. Αυτό να αναλάβει τις ευθύνες. Αυτό λέω εγώ. Και αυτό είπα λέω πριν, εγώ. Κριτική μου στην κυβέρνηση και την κυρία Κεραμέως είναι αυτή. Είπα, ότι λοιπόν, πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο. Είπα, λοιπόν. Και όχι να ψάχνει να βρει μεζοβέζικες λύσεις για να χαϊδέψει αυτούς που κάνουν. Άρα συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε πουθενά. Ευχαριστώ και τους δύο. Γιατί φοβάται την κριτική πάνω, της αντιπολίτευσης. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα πριν πάω να πω την πληροφορία που ήρθε πριν από λίγο ότι τα Ηνωμένα Έθνη, ο ΟΗΕ, δηλαδή,
επικύρωσε την περίφημη πέτσινη συμφωνία ως Τουρκίας-Λιβύης, για την οποία συζητούσαμε τόσο καιρό. Διπλωματική επιτυχία της Ελλάδος. Λοιπόν, συνέβη και αυτό κατά πληροφορίες. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε. Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, για να κλείνουμε σιγά σιγά, να δούμε δημοσκόπηση, μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα, να δούμε τι μας δείχνει. Εδώ τώρα λοιπόν, με βάση τη δημοσκόπηση, εδώ θα ξαναπώ, η Νέα Δημοκρατία Αμέλεια διατηρεί προβάδισμα 17,5 παρακαλώ μονάδων παρά τα όσα συμβαίνουν, 37,5. Πότε πραγματοποιήθηκε, ξέρουμε. Αυτές τις μέρες. Γιατί ξέρεις τώρα, όλα αυτά που τρέχουν, όλα τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, να αποτελούν λόγο για να πέφτουν τα νούμερα της Νέας Δημοκρατίας. 20 ο ΣΥΡΙΖΑ, 5,4 το κίνημα αλλαγής, 4,6 το ΚΚΕ. Η ελληνική λύση σε λίγο θα έχει περάσει το ΚΚΕ από ό,τι βλέπω. 2,7 το ΜΕΡΑ, 1,2. Τι είναι αυτό? 1,2. Δεν το βλέπω τι είναι. Πλεύση Ελευθερίας, κυρία Κωνσταντόπουλου. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι είναι πολύ ψηλό το ποσοστό των αναποφάσιστων και πολύ ψηλό το ποσοστό της ελληνικής λύσης. Δηλαδή, εμένα δεν μου κάνουν εντύπωση τα άλλα δύο νούμερα των δύο μεγάλων κομμάτων, όσο τα ποσοστά της ελληνικής λύσης. Είναι ιδιαίτερα υψηλά και όλο και σε κάθε δημοσκόπηση βλέπουμε την ελληνική λύση και ανεβαίνει. Νίκο Μερτζάνη, δεν σε βλέπω να σχολιάζεις τα ποσοστά. Επιβεβαιώνεται αυτό που είπες προηγουμένως για την άτυπη συμφωνία. Για τη συμφωνία, μάλλον, της Τουρκίας-Λιβύης. Θα το δούμε αυτό μετά, θα το δούμε. Θα το δούμε εδώ για τη δημοσκόπηση, πες μου τώρα. Τι θέλεις να σου πω. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ μικρή η διαφορά Νέας Δημοκρατίας-ΣΥΡΙΖΑ. Έπρεπε να είναι γύρω σε 60 μονάδες. Ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει 2%, η Νέα Δημοκρατία γύρω στο 98%. Και η δημοφιλία του Πρωθυπουργού γύρω στο 1000%. Εντάξει, σοβαρά τώρα, δεν σε προβληματίζει. Περιμένει σοβαρά, όταν έχουμε ένα ολόκληρο δελτίο που έχουμε πει ότι στα εθνικά θέματα πάμε και δεν πάμε. Δεν κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο μου. Στην ευθεία. Δεν κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το θέμα. Δεν επωφελείται της φθοράς, της όποιας. Άρα λοιπόν δεν έχει τη δυνατότητα, όπως λέει ο φίλος μου ο Πάνος ο Μαυρίδης, να υποκινήσει το παραμικρό ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έχει καθόλου δύναμη. Καμία δύναμη. Προσπαθεί. Καμία δύναμη λοιπόν. Δεν έχει καμία δύναμη. Γιατί αν είχε υποκινήσει 700 σχολεία ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν καταλήψεις. Τα χαϊδεύει. Ναι, τα επικροτεί πολιτικά και τα καλύπτει. Δεν έχει τόσο μεγάλο μακρύ χέρι ο ΣΥΡΙΖΑ για να χαϊδέψει τα σχολεία. Είναι άλλο κόμμα. Δεν είναι Δημοκρατία. Είναι άλλο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι φωτογραφίες της στιγμής. Αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό λάθους, το οποίο θα το κρατήσω ως... Πάντως, ξαναλέω, να δούμε πάλι τους αριθμούς, λίγο να τους πούμε. 37,5 η Νέα Δημοκρατία, 20 ο ΣΥΡΙΖΑ, 5,4 το κίνημα αλλαγής, 4,6 το ΚΚΕ, 4,5 η ελληνική λύση, 2,7 το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη, το 1,2 είναι το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη. Δεν το βλέπω να κάνει τίποτα. Λοιπόν, αν η κυβέρνηση ήταν πιο αποφασιστική σε ορισμένα ζητήματα, η διαφορά θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Αυτό είπα εγώ. Γύρω σε 60 μονάδες. Αυτό περίμενα. Την αποφασιστικότητα που είπες θα την έχω. Λίγο πριν κλείσουμε. Πάτε μια βόλτα όλοι μέχρι τη Λαϊκή να δείτε τι γίνεται. Λοιπόν, και στους πάμε δρόμους, λίγο πριν κλείσουμε να δούμε στα αθλητικά μας τι γίνεται. Ο ΠΑΠ και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός συνεχίζουν μαζί και τη νέα σεζόν. Πάμε να δούμε το βίντεο για να κλείνουμε σιγά σιγά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε την ανανέωση της χορηγικής συνεργασίας του ΟΠΑΠ με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Πάμε να ακούσουμε τι δηλώνει ο Acting CEO του ΟΠΑΠ, Γιάν Κάρας. Σήμερα σηματοδοτείται η συνέχιση της εξαιρετικής συνεργασίας του ΟΠΑΠ με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μία από τις κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα, με δεκάδες τίτλους και χιλιάδες πιστούς. Για άλλη μια χρονιά, ο ΠΑΠ στέκεται στο πλευρό της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με το πάμε στοίχημα να βρίσκεται στις φανέλες ομάδος. Η εξέλιξη είναι η λέξη κλειδί σε αυτή τη συνεργασία, καθώς το πάμε στοίχημα αναπτύσσεται διαρκώς στα 20 χρόνια της ιστορίας του και από την άλλη, ο φετινός Παναθηναϊκός είναι ένα φιλόδοξο project με πολλούς νέους παίκτες και Έλληνες ποδοσφαιριστές που εξελίσσονται μαζί με την ομάδα. Η πολυετή συνεργασία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τον ΟΠΑΠ συνεχίζεται.
Έχουμε κοινούς στόχους σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του αθλητισμού και κοινό όραμα για μια καλύτερη κοινωνία. Ο Παναθηναϊκός ενώνει τις δυνάμεις του με τον ΟΠΑΠ για το σημαντικό έργο της ανακαίνησης των παιδιατρικών νοσοκομείων. Η συνεργασία με τον ΟΠΑΠ έχει βοηθήσει σημαντικά την ομάδα μας. Από την πλευρά μας, εμείς οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού θα δίνουμε σε κάθε αγώνα τον καλύτερό μας εαυτό, προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας για την εφετινή αγωνιστική περίοδο. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και το σκίτσο για να κλείσουμε. Να πούμε για τη συμφωνία ότι πρωτοκολλήθηκε, αλλά δεν σημαίνει ότι νομιμοποιείται αυτή η συμφωνία, ότι είναι νόμιμη. Μάλιστα. Πρωτοκολλήθηκε πάντως. Λοιπόν, εδώ η Ηλίας Μακρύς τι λέει. Ο κύριος Μητσοτάκης, συνταγή της μαμάς του, προσφέρει γιουβαρλάκια του Πομπέο και ο άλλος του δίνει συνταγή του μπαμπά, όπλα, πυράβλους και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Να ευχαριστήσω την Αμέλεια Αναστασάκη. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε όλους. Τον Βασίλη Γραμμένο. Τον Πάνο Μαυρίδη και τον Νίκο Μερτζάνη. Πολύ ζωρή απόψε καλό μήνα. Η βραδιά. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Εσείς μην αλλάξετε συχνότητα, διότι αμέσως μετά ακολουθεί ο Κυριάκος Βελόπουλος με κόντρα και ρήξη, με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και για το Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και για αυτά που λέγαμε νωρίτερα για το τι προβλέπει η Συμφωνία Ελλάδας-Τουρκία στο ΝΑΤΟ για την λεγόμενη αποκλιμάκωση των εντάσεων. Από εμάς, καλό σας βράδυ και καλό μήνα.